Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, κύριε καθηγητά. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Έχω ζήσει, πόσα χρόνια έχω ζήσει? 11 χρόνια, 12 στη Θεσσαλονίκη. Είστε και συντοπίτης μου, είστε από το Βόλο. Λοιπόν, έχουμε βρει πολλά κοινά, ξεκινάμε αισιόδοξα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αισιόδοξα είναι τα πράγματα γύρω μας, κύριε καθηγητά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα η περίοδος είναι κρίσιμη. Ακόμα καλά τα πάμε. Mm-hmm. Αλλά αν χαλαρώσει κανείς, μπορεί να γίνει η Ιταλία γρήγορα. Σε 15 μέρες μπορεί να γίνει η Ιταλία να τα αφήσει. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Επειδή έχουμε λίγα κρούσματα και ξέρετε, εμείς σήμερα στη Θεσσαλονίκη είδαμε στους δρόμους μια κινητικότητα λίγο μεγαλύτερη. Ο κόσμος επαναπαύεται. Το όρο δεν είναι λάθος. Δεν μιλάμε. Mm-hmm. Έτσι θεωρητικά μπορεί να γίνει βαρύ το πρόβλημα. Εύκολα να το αφήσουμε. Μάλιστα. Οπότε αποφεύγουμε να πηγαίνουμε σε χώρο που υπάρχει πάρα πολύς κόσμος και μένουμε σπίτι. Αυτή είναι. Πάμε να τα έχουμε πάει καλά επειδή πάμε καλά. Επειδή προσέχουμε. Αν δεν προσέξουμε. Και δεν σου λέω να γίνουμε Ιταλία, να γίνουμε Ισπανία. Έτσι, να γίνουμε Γαλλία. Η Ολλανδία χειρότερα από εμάς. Πολλές χώρες είναι χειρότερα από εμάς. Και μπορούμε να τις φτάσουμε πολύ εύκολα, άμα δεν προσέξουμε. Mm-hmm. Δεν μου λέτε, ποια φοβάστε ότι μπορεί να είναι η έκταση της διασποράς του ιού? Δεν το ξέρω. Κανείς δεν το ξέρει. Όποιος το ξέρει, δεν το ξέρει κανένας. Mm-hmm. Περιμένουμε. Και με τους πιο αρμόδιους. Και δική μου αίσθηση και ολονώνια αίσθηση, όχι μόνο δική μου. Mm-hmm. Εκεί στο νοσοκομείο Αττικών πώς είναι τα πράγματα, υπάρχουν διαθέσιμες? Υπό έλεγχο είναι. Έχουμε 12 που νοσηλεύονται. Mm-hmm. Υπό έλεγχο είναι. Ελέγχουμε μοριακά, το κάνουμε την εξέταση στο κέντρο αναφοράς. Ναι. Ελέγχουμε πολλούς, καμιά εκατοστή ανθρώπους την ημέρα. Βρίσκουμε θετικούς, όχι πάρα πολλούς. Ελέγχουμε αρκετούς, πολλούς θα εργαλέγχουμε. Βρίσκουμε θετικούς, όχι πάρα πολλούς. Αυτούς που βρίσκεται θετικούς έχουν φτάσει σε εσάς έχοντας έντονα συμπτώματα? Και αν ακολουθούν τις διαδικασίες που λένε οι ειδικοί, δηλαδή αν επικοινωνούν με τον ΕΟΔΗ ή τον γιατρό τους, ή υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι έρχονται μόνοι τους στο νοσοκομείο? Λιγότεροι έρχονται και μόνοι τους, βέβαια, αλλά αυτοί που ξέρουν ότι έχουν κάποιο παράγοντα, κάποια επαφή, κάποια ύποπτη επαφή, κάποιο ταξίδι, mm-hmm. έρχονται και μόνοι τους, αλλά και έτσι κι αλλιώς. Πώς να σου πω, γενικώς υποέλεγχο, η ροή είναι υποέλεγχο. Τι πρέπει να προσέχουν αυτοί οι οποίοι είναι έξω και αναγκάζονται να είναι έξω, είτε γιατί εργάζονται, είτε γιατί πρέπει να πάνε στο σούπερ μάρκετ? Κοιτάξτε, τα λέμε και τα ξαναλέμε, κύριε Πουρνάρα. Τα μέτρα τα έχουν μάθει όλοι. Δεν μένουμε πολύ ώρα κοντά σε ανθρώπους άλλους. Όσο γίνεται λιγότερο. Κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας που λέμε, περίπου 2 μέτρα. Έτσι, και πλένουμε πάρα πολύ καλά τα χέρια μας. Δεν βάζουμε τα χέρια μας καθόλου στο πρόσωπο. Καθόλου. Εκτός σπιτιού. Μόνο στο σπίτι που είμαστε καθαροί, πλημμένοι, ναι. Εκτός σπιτιού που δεν ξέρουμε που ακουμπάμε τα χέρια μας, καθόλου. Στο πρόσωπό μας, καθόλου όμως. Κύριε Πουρνάρα, ισχύει ότι ο ιός αντέχει 3 ώρες στον αέρα? Κοιτάξτε, αυτός ο ιός δεν είναι αερογενής, δεν πετάει στον αέρα και πολύ. Mm-hmm. Έτσι πέφτει κάτω στο έδαφος. Από τα σταγονίδια, δεν κολλάς από εκεί που πέρασε κάποιος από 10 λεπτά, θα κολλήσεις. Mm-hmm. Δεν μεταδίδεται έτσι. Δεν είναι η λαρά που μεταδίδεται πάρα πολύ. Μεταδίδεται πολύ, όχι πάρα πολύ. Μάλιστα. Έτσι. Από επιφάνεια φυσικά από το μετρό, αν πιάνουμε το μετρό. Η δολοφορία, μετά πιάσουμε το πρόσωπό μας, τη μύτη μας, το στόμα μας, έχουμε κίνδυνο. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, οπότε προσοχή, μένουμε μέσα. Αυτή είναι η συμβουλή που δίνουμε και εμείς. Αυτή τη συμβουλή δίνετε και εσείς. Ανοιχτά παράθυρα, έχει ζέστη. Η Ελλάδα είναι ζεστή χώρα. Μιας και μιλήσατε για ζέστη. Ανοιχτά τα παράθυρα. Περιμένουμε τις επόμενες ώρες που θα αρχίσει να έχει ζέστη να χαλαρώσει ο ιός. Δηλαδή αυτό που είχαμε με τις γρήπες, τον Ι1, Ι1 ή την εποχική που όταν έρχεται ζέστη, ο ιός κατά κάποιο τρόπο περιορίζεται αρκετά. Περιμένουμε κάτι τέτοιο. Να σου το πω λιγάκι έτσι. Όσο μπορώ πιο έγκυρα, πιο αξιόπιστα. Δεν το ξέρουμε. Η εμπειρία όμως της ζωής δείχνει ότι όλες οι ιώσεις αυτές του χειμώνα με την άνοιξη υποχωρούν. Ναι, και ο λόγος είναι απλός. Ένα πράγμα να σας μίλει, αν μπορείτε. Ότι όλα που συζητούμε για τον ιό αυτό είναι με τη λογική. Αποδείξεις τεκμηριωμένες δεν υπάρχουν σχεδόν για τίποτα αυτά που λέμε. Η λογική όμως θα επικρατήσει και είναι η δύναμή μας η ψυχραιμία και η λογική. Με τη λογική θα πορευτούμε και θα νικήσουμε. Μάλιστα. Όλες οι ιώσεις λιγοστεύουν γιατί όταν έχει ζέστη περισσότερο, ο ιός ζει λιγότερη ώρα στο περιβάλλον. Δεν πεθαίνει, αλλά ζει λιγότερη ώρα. Έτσι. Αν είμαστε όλοι έξω με ανοιχτά παράθυρα και δεν έχουμε συναφεί σε κλειστούς χώρους, αυτά τα παράθυρα θα γίνουν καλύτερα. Έτσι γίνεται με όλες τις ιώσεις της ανθρωπότητας. Θα γίνει και με αυτή λογικά. Mm-hmm. Είπαμε ό,τι θέλετε. Μάλιστα. Όχι, μας καλύψετε, κύριε καθηγητά. Θα είμαστε σε επικοινωνία μαζί σας για οτιδήποτε νεότερο έχουμε. Ψυχραιμία, αισιοδοξία. Και αυτοσυγκράτηση. Απόλυτη αυτοσυγκράτηση και απόλυτη ψυχραιμία. Και μένουμε σπίτι. Να είστε καλά, κύριε. Και μένουμε σπίτι και τα μέτρα που λέμε, αυτά τα μέτρα που λέμε είναι για όλους. Για απόλυτη εφαρμογή
Όχι για σχετική, που στην Ελλάδα κανένα φάση σχετικοποιούμε τα μέτρα. Άρα τα μέτρα είναι για καθολική εφαρμογή. Όχι προαιρετική. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε καθηγητά.